Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση, πολύ τιμητική, σε αυτό εδώ το πάνελ, με πολύ διακεκριμένους χειρουργούς. Εγώ θα πω για πράγματα που λίγο ακουστήκαν όσον αφορά την επιστήμη και την έρευνα πίσω από αυτό. Θα μιλήσω λίγο για τις κάθετες πλάκες. Ξέρουμε, η ανατομική του αγκώνα δεν είναι πολύ εύκολη. Είναι μια άρθρωση η οποία έχει μια ιδιαίτερη ανατομική, κολόνες δεξιά-αριστερά και η τροχηλία είναι το κέντρο του άξονα, το οποίο πρέπει στο μυαλό μας να το έχουμε ανατομικά και κυρίως χειρουργικά για να φτιάξουμε τέτοια άρθρωση και τέτοια κατάγματα. Η στροφή που έχει και η βλεσότητα είναι γνωστή, όπως επίσης και η πρόσθεια γωνίωση της κάτω κολόνας σε σχέση με τον άξονα του βραχιονίου, που αυτή τη χρειαζόμαστε όταν αποφασίζουμε να βάλουμε πλάκες παράλληλες ή ορθογώνια. Μιλάμε για αυτά εδώ τα κατάγματα, πολλές ταξινομήσεις, αυτή είναι η κυρίως αοταξινόμηση, άρα μιλάμε για αυτά τα κατάγματα σε αυτή την ομιλία για τις κάθετες πλάκες και οι στόχοι είναι οι γνωστοί στόχοι των ενδαρθρικών καταγμάτων, αρθρικές επιφάνειες ανατομικά να τις φτιάξουμε, καλή οστεοσύνθεση, σταθερή, τόσο μεταξύ των αρθρικών τεμαχίων, όσο με τη μετάφυση και τη διάφυση, γρήγορη κίνηση, όσο το επιτρέπει η οστεοσύνθεση για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Οι ορθογώνιες πλάκες περιγράφηκαν από τον Τζούπιτερ το 1985. Περιέγραψε 39 ασθενείς με ένα ποσοστό αρκετά σημαντικό, με καλά ή πολύ καλά αποτελέσματα, και είναι οι πλάκες που μπαίνουν μεταξύ τους 90 μοίρες, η μία στο έσω τμήμα της κολόνας, στην έσω κολόνα, και η άλλη στην οπίσθια έξω κολόνα. Αυτές είναι οι παλιότερες πλάκες που χρησιμοποιούσαμε, έστω και σε αυτή την ορθογώνια configuration, στην ορθογώνια μορφή. Ήταν πλάκες βέβαια, οι οποίες ήταν παλιότερες και υπήρχαν πολλές αποτυχίες, όπως η υποχώρηση των βιδών, όσο επίσης η δύναμη των πλακών και οι ασταθείς οστεοσυνθέσεις. Και τα τελευταία χρόνια μιλάμε πια για τις προκυρτωμένες ανατομικές πλάκες, που έχουν τη δυνατότητα κλειδούμενων ή μη κλειδούμενων βιδών. Είναι πιο λεπτές, είναι λιγότερο ερεθιστικές για τους ιστούς, καλή οστεοσύνθεση προσφέρουν, θεωρείται σε εργασίες μειώνεται, όχι διαχειρητικός χρόνος. Μπορούν έστω και ελάχιστα να τις λυγίσουμε και να τις διαμορφώσουμε ανάλογα με το κάταγμα και την ανατομική και έχουν τη δυνατότητα πολλών βιδών, είτε περιφερικά είτε κεντρικά. Και οι εργασίες δείχνουν ότι έχουν καλύτερη βιομηχανική και κλινική ανταπόκριση όσον αφορά τις παλιότερες πλάκες. Οι θέσεις είναι γνωστές, μπορεί να είναι και η θέση που φέρουμε το χέρι πάνω μας, είναι γνωστές. Οπίσθια προσπέλαση, προσπαθούμε από τη μέσα ή από την έξω μεριά να μην πηγαίνουμε πάνω στο λέκρο, να δημιουργούμε flaps, κρυμνούς, εκατέρωθεν, αρκετά ευρείες. Δεν ξεχωρίζουμε το δέρμα από το υποδόριο, το δέρμα εδώ είναι λεπτό, άρα θέλει λίγο προσοχή γιατί υπάρχουν και νεκρώσεις. Άρα δημιουργούμε flap έσω και έξω. Και βέβαια το πρώτο που κάνουμε και είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει χειρουργική στον αγκώνα χωρίς το ολένιο νεύρο, είναι η ευρεία παρασκευή, η αναγνώριση και κινητοποίηση του ολένιου νεύρου, διατομώντας τόσο τις περιτονίες όσο και τους καμπτήρες. Πολλές φορές μπορούμε να κόψουμε και τον πρώτο κλάδο στον ολένιο καμπτήρα του καρπού για να κινητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο το ολένιο νεύρο, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Διάφορες προσπελάσεις που διατηρούμε τον τρικέφαλο ή αποκολλούμε τον τρικέφαλο, είναι προσπελάσεις οι οποίες δίνουν μια προοπτική κυρίως στα οπίσθια τμήματα του βραχιονίου, στα αρθρικά τεμάχια, δεν βλέπεις καλά μπροστά όμως. Και γι' αυτό έχουν πια οι περισσότεροι χειρουργοί χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, τις οστομίες του λεκράνου. Ακούσαμε πριν για αυτές, οι οποίες έχουν και αυτές ένα πλεονέκτημα ότι οι τεχνικές που κάνουμε διατομή στον τρικέφαλο ή τον αποσπούμε δεν είναι και αυτές χωρίς επιλογές. Υπάρχουν νεκρώσεις, υπάρχουν έκτοπες ιστοποιήσεις πάνω στην τομή του κεφάλου και βλάβες νευρομυϊκές. Άρα η οστοτομία δίνει ένα πλεονέκτημα πέρα από ότι προστατεύει τον τρικέφαλο, βλέπεις πολύ καλά όλη την αρθρική επιφάνεια και κυρίως το πρόσθετο τμήμα. Αυτή μπορεί να είναι εγκάρσια ή τύπου σευρών. Οι εγκάρσιες έχουν λίγο παραπάνω μη πόρωση, ψευδάρθρωση από τη σευρών. Η σευρών είναι λίγο πιο δύσκολη τεχνικά, είναι πιο σταθερή. Γνωρίζουμε από τα βιβλία και ότι δεν κάνουμε οστεοτομία μέχρι κάτω στο χόνδρο. Προσπαθούμε τον αποκολλητή να τον διασώσουμε. Και βέβαια οι οστεοτομίες έχουν, όπως ακούσαμε, και το μειονέκτημα της αφαίρεσης των υλικών και ακόμα και σε αυτά τα κατάγματα. Κάνοντας λοιπόν την οστεοτομία ή την προσπέλαση που κάποιος νιώθει άνετα, βρίσκει αυτή την εικόνα των τεμαχίων, των αρθρικών κυρίως, που πρέπει να τα ανατάξει και πρώτα να τα αναγνωρίσει. Δεν είναι εύκολο. Έχει στο μυαλό σου τη γωνία που έχουν και τη μορφολογία της τροχηλίας και του έξω κονδύλου, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να την έχει στο μυαλό σου τρισδιάστατα. Η έξω κολόνα είναι πιο εύκολο όσον αφορά την πρόσθετη αγωνίωση, αλλά όχι τόσο η αρθρική επιφάνεια.
Άρα λοιπόν προσπαθείς ανατομικά, αν είσαι τυχερός και δεν υπάρχει και ιδιαίτερη συντριβή, να ανατάξεις τουλάχιστον πρόχειρα τους κονδύλους με αυτά τα Kirchner, με τα G-Wires, τα οποία θέλει λίγο προσοχή να μην είναι μακριά και να μην είναι και πολλά οξύεχμα μπροστά, γιατί περνώντας είναι τουλάχιστον το λένε νεύρο από τη μια μεριά, το οποίο βέβαια το έχεις παρασκευάσει, αλλά στην προσπάθεια μπορεί να το τραυματίσεις. Και εδώ μιλάμε τώρα για τις ορθογώνιες πλάκες. Συνήθως, εάν δεν υπάρχει τεράστια συντριβή, προχωράμε στην έσω πλάκα, η οποία έχουμε τη δυνατότητα να τη λυγίσουμε. Και εδώ μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτή τη βίδα που θεωρείται για τους χειρουργούς αυτής της τεχνικής. Μια βίδα η οποία είναι από τη μια μεριά ως την άλλη, είτε κλειδούμενη είτε μη κλειδούμενη. Όπως επίσης και οι πλάκες αυτές σου δίνουν τη δυνατότητα και μικρότερων βιδών, των 2,7 αντί 3,5, οι οποίες μπορεί ορισμένες περιπτώσεις να είναι καλές, γιατί τα τεμάχια μπορεί να είναι πολλά και μπορεί αυτές οι βίδες, οι 3,5, να, είναι, να δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την συγκράτηση των τεμαχίων αυτών. Οι οδηγίες είναι 3 βίδες τουλάχιστον κάτω, 3 βίδες πάνω. Οι γνωστές οδηγίες για την οστεοσύνθεση. Και εδώ η διαφορά είναι η posterolateral πλάκα αντί η lateral πλάκα. Όσον αφορά τη διαφορά στη χειρουργική τεχνική, είναι ότι δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη παρασκευή, γιατί στις παράλληλες πλάκες πρέπει να πας λίγο πιο lateral, άρα πρέπει να παρασκευάσεις καλύτερα προς τα πάνω την εξωκολόνα. Και εδώ πάλι οι πλάκες οι καινούργιες σου δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς αρκετές βίδες ή 3,5 ή 2,7 περιφερικά και πάμε τουλάχιστον 3 κεντρικά. Προσοχή όπως ακούσατε πίσω για τη φώσα. Υπάρχουν κατάγματα τα οποία έχουν επέκταση στη μετάφυση προς τη διάφυση. Εδώ λίγο εκτός από το λένιο νεύρο πρέπει να σκεφτούμε και το κερκιδικό νεύρο. Ένας γενικός κανόνας είναι μη χειρουργής από το 1 τέταρτο και κεντρικά. Άλλοι κανόνες ανατομικοί είναι τα 18 με 20 εκατοστά κεντρικά από τον έσω επικόνδυλο, από τον έξω επικόνδυλο, αυτές είναι οι πτωματικές μελέτες, 25 εκατοστά από την απονεύρωση. Πάντως, τέτοιες επεκτάσεις που πρέπει να πάτε ψηλά για να βάλετε 3 βίδες, σκεφτόμαστε να την πίστα προσπέλεια και τα νεύρα του κερκιδικού νεύρου. Η καθήλωση της οστομίας στο λεκράνο ακούσαμε, οι τρόποι μπορεί να γίνουν, είναι γνωστοί. Και για τη μετάθεση του λωνίου νεύρου. Υπάρχουν εργασίες που λένε ότι το νεύρο πρέπει να το μεταφέρουμε πρόστια. Άλλοι που θεωρούν ότι κάνουν μια in situ σύγκληση, το αφήνουμε εκεί όπως είναι. Μια πρόσφατη μελέτη που βρήκα που συγκρίνει και προοπτική με κάποιον σημαντικό αριθμό μεταξύ πρόστιας μεταφοράς και απλής αποσυμπίεσης, με ομοιογενή πληθυσμό που έχει μελετήσει, φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο αν το μεταφέρεις ή το αφήνεις site. Ακούσαμε και τις ελληνικές μελέτες, πολύ σημαντική αυτή του κ. Ζαλάβρα, που με πολλά citation για non-locking βίδες, έχει σημασία αυτό γιατί πολλές από τις άλλες εργασίες χρησιμοποιούν locking βίδες, φαίνεται ότι με τις νέες πλάκες το configuration του ορθογώνιου αρχίζει και βελτιώνεται λιγάκι. Πάντα οι παράλληλες είναι λίγο καλύτερες, αν αφαιρέσεις το οβελιό άξονα. Στον οβελιό άξονα, όπως ακούσατε και πριν, οι ορθογώνιες φαίνεται ότι έχουν λίγο καλύτερη βιομηχανική ανταπόκριση, αλλά με τις τελευταίες πλάκες κλειδούμενες φαίνεται ότι οι ορθογώνιες αρχίζουν λίγο βελτιώνουν το biomechanical performance. Και αυτές είναι οι εργασίες που ακούσαμε ότι είναι μικρός ο αριθμός, αλλά μάλλον τα κλινικά αποτελέσματα είναι παρόμοια. Όπως μια εργασία δείχνει επίσης και αυτή με έναν αριθμό μάλλον που έχουν μοιράσει retrospective, αλλά είναι μικρός και αυτός ο αριθμός, πάλι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές. Ενώ το orthogonal configuration φαίνεται ότι είναι σημαντικό σε αυτά τα διατμητικού κατάγματα τύπου της τροχιλίας, αυτά δηλαδή που δεν είναι γκάς αλλά διατμητικού και οι βίδες μπαίνουν από πίσω προς τα μπρος και δημιουργούν εκεί καλύτερη σταθερότητα. Επιπλοκές θα ακούσουμε και στο επόμενο session. Μάλλον είναι ανεξάρτητες, μάλλον υπάρχουν διαφορές, δεν ξέρω αν είναι συστατικά σημαντικές, είναι αυτές που βλέπουμε στον πίνακα, μάλλον είναι ανεξάρτητες από τον τύπο της χρήσης των πλακών. Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι μάλλον οι πλάκες, οι κλειδούμενες, οι ανατομικές, έχουν βελτιώσει μάλλον την βιομηχανική ανταπόκριση και τα κλινικά αποτελέσματα της ορθογώνιας μορφής, της ορθογώνιας τοποθέτησης των πλακών. Φαίνεται ότι δημιουργούν λιγότερη χειρουργικό τραύμα στην έξω κολόνα, ενώ φαίνεται ότι είναι καλύτερα στα κατάγματα διατμητικού τύπου, κυρίως στην τροχιλία. Το μήνυμα επίσης είναι ότι δεν φοβόμαστε το λένιο νεύρο και δεν ανησυχούμε όσον αφορά την πρόστια μεταφορά ή την in-situ μεταφορά. Σημασία έχει το πόσο το έχουμε παρασκευάσει και πού αυτό κάθεται, πού αυτό βρίσκεται μετά τη σύγκλησή μας. Ευχαριστώ πολύ.